Δεν διώξε λέει γιατί παίζει να γίνει και έκρηξη. Αφού. Έρχομαι λοιπόν πρωί-πρωί στο μαγαζί και τι να δω, αυτό το μικρό χαμούλι που γίνεται εδώ πέρα με μπάτσους και με πυροσβεστικές και νομίζω ότι κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει. Λες και γίνεται κάποια ληστεία, λες και γίνεται κάτι παράνομο σε αυτή την περιοχή. Πάμε να κάνουμε κάτι παράνομο. Από εδώ ο φίλος μου ο Ρέστης, ο οποίος σε λίγα χρόνια θα είναι ο μεγαλύτερος star, rock star, guitar hero που υπάρχει στην Ελλάδα. Με τον Ρέστη κάνουμε ένα ωραιότατο μανικάκι. Ξεκινήσαμε το τατουάζ και ήμασταν legitimate, ήμασταν νόμιμοι. Τώρα όμως είμαστε εντελώς παράνομοι. Είμαστε μέσα στην παρανομία ζούμε. Σ' αρέσει αυτή η παρανομία? Ωραία είναι η παρανομία, λέει η παρανομία, καλό κάνει. Χρώματα. Αυτό όμως που πραγματικά έχει βάλει φωτιά σε όλα τα tattoo studio τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καινούρια νομοθεσία Rich Compliant χρώματα. Ποια είναι αυτή η νομοθεσία? Από τις 4 Ιανουαρίου και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει πάνω από 4.000 χημικές ουσίες από το να χρησιμοποιούνται μέσα στα μπουκαλάκια των χρωμάτων των τατουάζ. Τώρα, πριν βιαστείς να πεις «Α, δεν πειράζει, εμένα δεν μ' αρέσουν τα χρωματιστά τατουάζ, θέλω μόνο ασπρόμαυρα και ούτω καθεξής», stop, collaborate and listen. Αυτό που πρέπει να καταλάβεις, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση αυτή τη στιγμή στο κοινό. Απαγορεύτηκαν ουσιαστικά μερικές χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε όλα τα χρώματα ανεξαρτήτως αν είναι κόκκινο, πράσινο, μπλε ή μαύρο. Δεν αφορά μόνο τα χρώματα, αφορά και το μαύρο. Surprise, surprise. Γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπως του φίλου μου του Ορέστη, που ξεκινήσαμε ένα ωραιότατο μανικάκι πριν 6 μήνες, που τότε οι χρωστικές αυτές ήταν νομιμότατες, τώρα όμως είναι εντελώς παράνομες. Πίνακα μόλις τον πήρα πίσω από, από τον καλλιρίστα μου, τον στήσαμε στην Art Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Πρέπει να έχουμε και καρτελάκι τσιντσάρης με τον Παντελή Τσάτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να βάλω το νέο μενταγιόνο. Λίγο το εξής και εδώ κολλάει λίγο η αναλογία του τατουάζ, μανίκι κτλ, κτλ. Για να τελειώσω αυτό τον πίνακα χρειάστηκα περίπου 1,5 μήνα. Σκέψου τώρα να είχα ξεκινήσει με συγκεκριμένα χρώματα, συγκεκριμένη παλέτα, συγκεκριμένη σύνθεση στα χρώματα και κάπου στη μέση να μου έλεγαν «Όπα φίλε, σταμάτα, πάρε καινούρια χρώματα γιατί αυτά είναι κατάλληλα». Άντε καλά, στα χρώματα ενός πίνακα τα πράγματα είναι λίγο πολύ ρυθμιζόμενα. Δεν σ' αρέσει κάτι, βάφεις από πάνω, χρωματίζεις, οτιδήποτε, αλλάζεις. Γενικά όμως το πρόβλημα με τα χρώματα των τατουάζ είναι αρκετά πιο σύνθετο από ότι σε έναν πίνακα. Τα καινούργια αυτά χρώματα που είναι Rich Compliant δεν έχουν τεσταριστεί καθόλου, δεν ξέρουμε καθόλου το πώς θα αντέξουν στην πάροδο του χρόνου, το πώς γράφουν η τονικότητά τους, η φωτεινότητά τους, η αντοχή τους. Επομένως δημιουργούνται πολλά θέματα, πολλά ερωτηματικά και ξέρεις το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ένας tattoo artist την ώρα που δουλεύει είναι να σκέφτεται την ώρα που δημιουργεί πάνω στο κορμί σου αν τα υλικά που έχει είναι τα κατάλληλα. Κάτι άλλο τώρα όμως που... Ούτε να βρείτε δεν μπορούμε να τραβήξουμε με το storyboard. Ωραία, εντάξει, κάτι δουλειά, κάτι δουλειά, εντάξει. Λοιπόν, αυτό όμως που πραγματικά δεν καταλαβαίνω, προσπαθώ αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι πως τον τελευταίο καιρό έρχονται μαμάδες με τα 16χρονα, 17χρονα παιδιά τους και κάτι έχει πάρει το αυτί τους στις ειδήσεις,
ότι τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ είναι επικίνδυνα για τον οργανισμό και κάπως είναι φοβισμένοι και λογικό αυτό. Αυτό λοιπόν που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως για δεκαετίες ολόκληρες χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα σκευάσματα, τα συγκεκριμένα χρώματα, τα οποία ήταν safe σε όλο τον κόσμο, δοκιμασμένα, σε εκατομμύρια πληθυσμό μάλιστα. Τώρα ξαφνικά όμως τα ίδια χρώματα, τα ίδια τατουάζ είναι safe παντού, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχεις ξανακάνει τατουάζ? Ναι. Ναι, νομίζω έχω 2-3. Κάτι λίγα έχουμε πάνω μας. Έχεις ακούσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταργήσει όλα τα χρώματα? Όχι, δεν το γνώριζα. Ότι είναι παράνομα? Εντάξει, ναι, το είχα ακούσει. Ο πατέρας μου, για την ακρίβεια, το έστειλε σε ένα site. Δυστυχώς γάμισε τα, ναι, το έμαθα. Το έχω ακούσει. Αλλά ο πιτσιρικάς να πάει να παίρνει τσιγάρα και αλκοόλ από τον περίπτωρο γίνεται. Πώς νιώθεις που ξέρεις ότι τα χρώματα που έχεις μέσα σου πλέον είναι παράνομα? Κοιτάξτε, είναι κάτι που προσπαθώ να το διαχειριστώ με τον εαυτό μου. Αλλά έχω κάνει και το εμβόλιο, καπνίζω, δεν κάνω υγιεινή ζωή, οπότε εντάξει. Τι να πω, εντάξει, παράνομος είμαι γενικά, τώρα τα χρώματα δεν με πειράζουν, να πω την αλήθεια. Τι να σου πω, πολύ outlaw, πολύ outlaw. Γκάγκστερ. Γκάγκστερ. Ναι, νομίζω θα κάνω και έτσι σε λίγο. Ας κάνω το δικηγόρο του διαβόλου για μια στιγμή και ας υποθέσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως ενδιαφέρεται για μας. Ενδιαφέρεται για την υγεία μας και ό,τι μπαίνει στον οργανισμό μας, τουλάχιστον να μην είναι επικίνδυνο. Πραγματικά είμαι περίεργος να καταλάβω πώς από τα προϊόντα αυτά δεν μας βλάπτουν στην πραγματικότητα. Δώσε μου ένα Golden Virginia πράσινο, σε παρακαλώ. Από τα υγιεινά όμως, από αυτά που κάνουν καλό στην υγεία θέλω. Μόνο υγιεινά. Πάρε τον κρεμά σου στο σπίτι μου. Τα τατουάζ όμως είναι ένας τρόπος έκφρασης. Μια εικαστική και δημιουργική πραγματικότητα, η οποία όπως και να το κάνουμε εμπεριέχει μια επαναστατική ή και αντιδραστική διάσταση. Μήπως όμως με αυτή την αυστηρή απαγόρευση των χρωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα? Γιατί αυτός που θα θέλει ένα έγχρωμο τατουάζ πάνω του, σίγουρα θα βρει τον τρόπο. Χαίρετε, σας το έφερα. Έκανες και βίντεο. Και έτσι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να μας προστατέψει, ουσιαστικά θα ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε όσους θέλουν να βαράνε τατουάζ στα σπίτια τους. Έτσι λοιπόν, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους.